όλα αυτά ως γενικό θέμα την κακοδομία του πρώτου στα αναδείξαμε στον αγώνα μας. Ένα πράγμα όμως που θέλω να το πω, γιατί δεν μπορώ, δηλαδή δεν αντέχω άλλο, και δεν έχει σχέση επιφανειακά με τον αγώνα μας, είναι σε αυτό που ζούμε σαν χώρα, είναι το εξής. Και μου επιτρέπετε σε αυτό το βίντεο που εμείς σας έχουμε προσκαλέσει. Ανοίγετε τις τηλεοράσεις. Το μόνιμο θέμα είναι το μνημόνιο. Το μόνιμο θέμα είναι τα χράτσια. Το μόνιμο θέμα είναι οι αναλύσεις. Θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Το κούρεμα. Μόνιμο. Φοβερές αναλύσεις. Έχετε ακούσει έναν. Είτε λέγεται υπουργός, είτε λέγεται κόμμα. Τα πιο, ας το πούμε, ακραία κόμματα που λένε τσόλια. Να μιλήσουν για τις αμυντικές δαπάνες. Πού είναι οι εποχές που όλοι έλεγαν ότι πρέπει να μειώσουν τις αμυντικές δαπάνες για να σταθεί αυτό το ελληνικό κράτος. Ξέρετε πόσο είναι οι αμυντικές δαπάνες. 1/3. Ανέτος. Δεν μιλάει η κυβέρνηση, δεν μιλάνε κόμματα, δεν μιλάνε οικονομολόγοι, δεν μιλάνε. Κανένας δεν μιλάει. Και το θέμα αυτό είναι, δηλαδή υποβρύχει. Και οτιδήποτε άλλο. Έφυγε. Πάμε στο δικό μας το θέμα. Πάμε στο δικό μας το θέμα. Απλώς θα ήθελα να το σκεφτείτε. Πάμε στο δικό μας το θέμα. Θα το πιάσω με τον τρόπο που σας είπα πριν. Υπάρχει ένα θέμα που το νομίζαμε τοπικό. Έγινε γενικό και διευρύθηκε και πήρε και άλλες διαστάσεις. Στο τοπικό. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε σήμερα και το λέω με πλήρη επίγνωση και το έχω και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είδα ότι πραγματικά δεν έπειθα ή να το πω καλύτερα, δεν γίνονταν πιστευτό. Σήμερα έχουμε μια τελική δικαστική απόφαση. Με συγκεκριμένους όρους, με συγκεκριμένη καταγραφή που λέει κάποια πράγματα. Να θυμίσω λίγο την πορεία της δικαστικής απόφασης. Το ξαναπώ λίγο αργότερα. 13 Δεκάτου του 11, δύο μέρες μετά την εισβολή, πήραμε προσωρινή διαταγή. Δηλαδή, ακύρωση του 10, συγγνώμη, ναι, της επιβολής ό,τι έπρεπε να υπάρξει. 28 Δεκάτου βγήκε η απόφαση που είχε δικαστεί πριν τα Χριστούγεννα του Δημοδικείου που μας δικαιώνει, γνωστή απόφαση. Στις 1/3 δικάστηκε, μάλλον βγήκε η απόφαση της πρώτης έφαξης του Δημοτικού ότι κερδίσαμε, διατηρήθηκε αυτή η απόφαση και 24 έφαξης του 2011 βγήκε μια απόφαση που είναι εφετερική, δηλαδή τελική του δημοσίου εναντίον των ιδιοκτητών. Των ιδιοκτητών είναι αυτό, άλλο εντάξει της τονίσης, αν το ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι των 48 ιδιοκτητών όλη αυτή η ιστορία. Και εκεί στο τέλος θα σας πω και μερικά πράγματα, μερικά τεσούρ. Λοιπόν, η οποία είναι τελική εφετερική, ακυρώνει τις αποφάσεις της άλλης, γιατί της ένα διατυπώνει, κρατάει μόνο το θέμα των απανοτιλώσεων και λέει ότι απαγορεύεται, μερικά μου λόγια σας το λέω, να μπει οποιοδήποτε μέσα στις ιδιοκτησίες, οι ιδιοκτησίες είναι διάσπαστος, όπως δεν είναι όλος, όπως είναι διάσπαστος, το πιάνε όλοι. Η ζωή, λοιπόν, απαγορεύεται και βάζει και πρόστιμο. Εάν κάποιος θα ποιος θα το εκτελέσει το πρόστιμο. Ποιος. Ο ιδιοκτήτης, η αστυνομία. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Και δεν θα σας πω τι κάναμε εμείς και έκανε εγώ. Αυτή η απόφαση έχει πάει στους αρμόδιους φορείς. Έχει πάει στην αστυνομία. Έχει πάει στο Υπουργείο, έχει πάει στους εργολάβους. Απλά πράγμα. Ό,τι θα έκανε ένας ιδιώτης, ο πιο απλός. Ο αμόρφωτος ιδιώτης για το χωράφι του. Όταν θέλει να προστατεύσει το χωράφι του, και έρχεται η απόφαση. Τι κάνει, την πα στον αντίδημο. Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω και τι. Για να είμαστε ήσυχοι, γι' αυτό το λέω. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε γιατί θέτω αυτό το ερώτημα. Διότι πρέπει οργανωμένα, συγκρινισμένα και με τα λόγω γνώσεως αυτά τα θέματα αντιμετωπίζουμε και σε αυτή τη βάση. Δεν είναι γενικώς καφενείο και επανάσταση και όλα. Είναι και πέντε πράγματα σοβαρά τα οποία οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Το δεύτερο. Πάω στο γενικό. Είπα προηγουμένως ότι αναδείξαμε ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι λάθος. Αναδείξαμε ότι είναι χαράτσι και για τον πολίτη και για το κράτος. Το λέμε πια όλοι. Αυτή τη μελέτη, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, που κάνει την κριτική του περιφερειακού σχεδιασμού, ότι πλέον την έχουν επαγγέλει δημοσιογράφοι, αναλυτές, πάντες. Αναγκάστηκα να διαβάσω τη Βουλή, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να λειτουργούν τρία πράγματα ως πολιτική. Από το κεντρικό μας κράτος. Πρώτο πράγμα. Το μόνιμο αδιέξοδο, το δημιουργημένο αδιέξοδο. Το έλεγα και προχτές στα καλλιέργεια. Πρέπει να γίνει συνήθιση και σε εμάς. Όταν λένε πού θα πάνε, έκλεισε η κοιλιά, τώρα έχουμε απεργία, τι είναι αυτή. Αρχίζουν αυτές τις. Τι θα κάνουμε,
Μα χαρούν και εμά και λέμε: μόνο κάτι έξω. Τι θέλει να σου πει, το αδιέξοδο. Από το 1978 μέχρι σήμερα τεκμηριωμένα είναι μόνιμο και ψεύτικο, δημιουργημένο. Και γιατί γίνεται αυτό το αδιέξοδο. Ο πρώτο λόγο είναι ότι θέλουν να καταλήξουν σε απευθεία αναθέσει. Ξέρετε, αν υπάρχει πίεση ο νόμο το επιβάλλει αυτό. Α, εγώ τι θα γίνει, πνιγόμαστε. Απευθεία αναθέσει. Πάρτε τα κυριαρχή και φτιάξε αυτό και κάνει εκεί. Έτσι. Έγινε σε όλα τα προηγούμενα διαστήματα, ειδικά στου Ολυμπιακού Αγώνε. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να βάλουν το πιστόλι στην πρόταφο, στην κερατέα, στον πραγματικό, στη φυλή. Α, αυτό διότι πνιγόμαστε. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το αδιέξοδο το παίζουν κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα και το παίζουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου πολιτικές πρωτοβουλίες. Το δεύτερο είναι η στρατηγική οποία έχουν επιλέξει. Σήμερα είναι πεντακάθαρη στρατηγική. Είχαμε καινούριους υπουργούς, αλλαγή υπουργών, και όμως την εβλέπουν. Η στρατηγική τους είναι ο ίδιος ο περιφερειακός σχεδιασμός. Ακριβώς που δεν κάνουν το βήμα. Θα πω κάτι. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, θέλω να καταλάβετε γιατί το κάνουν. Εγώ αν ήμουν στη θέση τους, αν ήμουν σε μια θέση υπευθύνου που θα το ίδιο θα έκανα. Το ίδιο θα έκανα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν μπορεί, όπως λένε αυτοί, να εξεφελιστεί το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο κτλ. Πρώτο. Και δεύτερο το οποίο λένε είναι το εξής. Ότι άντε να ξεκινήσουμε από την αρχή, στο τάδε, στην κερατέα, ας πούμε, τι θα γίνει με τη φυλή, θα ξεσηκώνουν τη φυλή. Δηλαδή λένε πραγματικούς λόγους. Η στρατηγική η οποία έχουν όμως, και θα πω γιατί το λέω και το τονίζω αυτό το σημείο, είναι η εξής. Θα παίρνουμε τα σκουπίδια μέσω των Δήμων και μετά με ιδιώτες, δεν έχει πολύ σημασία αυτό, θα τα μαζεύουμε όλα και θα τα πηγαίνουμε κάπου να τα διαχειριστούμε. Είναι μια στρατηγική και την εφαρμόζουμε πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια άλλη στρατηγική η οποία μεταφέρει και ειδικά σε αυτούς τους χαλιφούς καιρούς που πρέπει να πληρώνουμε χαράτσια κτλ. Είναι η σωστή και η υπολογική, η οποία λέει. Είναι στρατηγικές επιστημονικές αυτές, δεν είναι ούτε πολιτικές ούτε τίποτα. Τι παράγουμε, εντάξει, να φροντίσουμε πρώτα να το μειώσουμε. Δεύτερο, στην πηγή να κρατήσουμε όσα μπορούμε, φλούδια ας πούμε, δεν ξέρω τι άλλο. Τρίτο, να μετυπλώσουμε και τέταρτο, να πάμε σε μια κεντρική διαχείριση. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί πρώτον επιλέγουν την πρώτη στρατηγική και αυτοί έχουν επιβάλει στον νόμο, αλλά καθώς την επιλέγουν αυτή τη στρατηγική, κάτι τα ακριβώς αντίθετα που θα υπηρετούσαν αυτή τη στρατηγική, γιατί πιέζονται από διάφορα συμφέροντα. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι αφού επιλέγουν αυτή τη στρατηγική και ξεχνάνε την άλλη, ξεχνάνε το βασικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει σήμερα για τη διοίκηση των απορριμμάτων. Η οδηγία 98 του 2008. Η Πυρπίλη είχε κάνει το σχέδιο νόμου, το σταμάτησε ο. Άρα δεν υπάρχει πρόταση, θα γίνει πάνω στα δίνω. Είναι ένας νόμος. Είναι νόμος που είναι ευρωπαϊκό δίκαιο και επιβάλλει προσέξτε τον νόμο στο λέει. Δεν το λένε οι τρελοί, οι υπολόγοι ή δεν ξέρω τι. Λένε. Για να διαχειριστεί τα σκουπίδια σου, ξέρει να τι κεντρικέ διαχειρίσει. Ρίξε πολύ βάρος στην τοπική κοινωνία. Μάθει η κοινωνία να μην καταναλώνει πολύ, να μην παράγει πολύ σκουπίδι. Και είναι εύκολο. Από τα παιδιά μας ξεκινάει αυτό και το μαθαίνουμε σιγά σιγά όλοι. Γιατί υπερπαράγουν. Φανταστείτε κάθε φορά που πάμε στο σουλατζίδικο να πάρουμε κάτι σε ένα fast food κτλ. Τι κατάμε σε ένα κόρη. Φανταστείτε αυτό πρώτο. Και δεύτερο, να πάμε σε λογικές που ένα μεγάλο κομμάτι από τα απορρίμματα θα παραμένει στον τόπο του. Πώς, σαν κομπόστ για παράδειγμα. Αυτό που γίνεται στα σπίτια, αυτό που αμφισβητήθηκε, 400 χάλια έχουν μπει στην περιοχή μας. Από χορηγίες, στο δασκαλείο είπαμε το αποτυχημένο, αλλά έχουν μπει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα επιβάλλει ο νόμος. Κι όμως έρχονται με ένα έμεσο τρόπο που ξέρουμε τι υπηρετεί. Ξέρουμε πολύ καλά την υπηρετή και είναι το διακύβευμα του δικαστηρίου που τουλάχιστον εγώ κομμεθάβω την Πέμπτη με τον κύριο Κυριακίδη. Υπηρετή συμφέροντα. Υπηρετή εργολάβος. Και επειδή αυτά τα ονόματα τα είπαμε καθαρά, είπαμε ονόματα και στην τέθνα και παντού, γι' αυτό μας καθίζουν στα δικαστήρια. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω ως στο γενικό πρόβλημα για τη σταρική που ακολουθείτε είναι ότι ναι, στη χώρα μας έχει ληφθεί μια καταλυτική απόφαση, δουλεύτηκε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, είναι λάθος. Είναι τεράστιο λάθος, η οποία λέει στους ιδιώτες. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να βάλουμε στους ιδιώτες. Εάν εξασφαλίσουμε ότι τα δημοτικά τέλη θα μειωθούν και θα μείνουν σταθερά, να πάνε. Να πάνε. Και αν κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Αν όμως έχουμε τη σιγουριά για την ιδιότητα στην έδρα, σας το είπα το παράδειγμα. Στην Κύπρο, που φτιάχτηκε το πρώτο εργοστάσιο του Βόβολα, σε περιοχή Ελλάδας-Κύπρου, τρίπλο.
διπλασιάστηκαν τα τέλη. Τριπλασιάστηκαν. Το περίφημο εργοστάσιο που πήγαν και οι βουλευτές εδώ. Αν λοιπόν δεν έχουμε αύξηση των τελών, να γίνει. Αν γίνεται κάτι δεξιά, θα γίνει. Δεν είναι πανάκια. Αλλά εδώ αυτό ταυτίζεται με την τρομακτική αύξηση των τελών. Ο Οικονομόπουλος είπε ότι από 22-44 που ήταν αυτές οι αυξήσεις θα πάνε στα 100 το πρόβλημα. Βγήκε στην αίρεση. Στην πρώτη φάση θα πάνε στα 100, υπερδιπλασιασμός, και θα καταλήξουν, το έχει υπολογίσει με ακρίβεια επιστημονική, 211-218 κάτι τέτοιο, κάποιο πρόβλημα, που είναι καλύτερα από όλα. Εδώ μέσα. Πόσο ρηκηδεί περίπου. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτά τα τρία στοιχεία δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Και σαν βέβαια για εμάς πρώτο θέμα είναι το βιώμαστε, την περιοχή μας, αλλά αυτά τα τρία στοιχεία είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Απόλυτα συνδεδεμένα. Από όλα όσα λέγαμε, κοιτάξτε τώρα το σημαντικό. Τι λέγαμε. Παράνομο το έργο. Και κάνουμε αυτά που κάνουμε. Λέγαμε αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Ακριβό έργο λάδι. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο, ρε παιδιά, μα ούτε ένα στοιχείο που να μην βγήκε. Ούτε ένα. Όλα βγήκαν. Και πείτε μου σε άλλους αγώνες, αν υπήρξε τέτοια τεκμηρίωση ή τέτοια αντίσταση που να έβγαλε αυτά τα θετικά. Και είναι κρίμα αυτά τα πράγματα να τα χάσουμε, να μην τα αξιοποιήσουμε και στην προοπτική του αγώνα για τα απορρίμματα, αλλά και στην προοπτική όλων των άλλων αγώνων που είχε αυτή η κοινωνία προστάτηση. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχαμε δίκιο, ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι κατασυμποφαντηθήκαμε. Τι είπαν τα κανάλια, τι είπαν αυτοί που λέγανε, τι. Να μην πω τώρα τον συμπατριώτη μας, τον βουλευτή μας. Τι είπαν για μας. Τι μας μετέφεραν, τι μας φόρτωσαν στην πλάτη τους. Έχουν φάξει. Έχουν φάξει. Γιατί. Γιατί δεν μπορεί η αλήθεια να μην. Δεν μπορεί. Δηλαδή εντάξει, θα ταλαιπωρηθείς, θα κυνηγηθείς, θα στεναχωρηθείς. Ένα, δύο μήνες, τρεις. Θα βγει η αλήθεια. Δεν μπορεί να μην βγει η αλήθεια. Όποια και να είναι αυτή θα βγει. Και αυτό ισχύει βέβαια παντού. Βέβαια έχουμε και τις διώξεις. Δεν συσκοφαντήθηκαν μόνο. Έχουμε κάπου 40 άτομα, 37 άτομα. Ήρθε το πρώτο κλητήριο θέσμα. Ήρθε. Στα πρώτα παιδιά. Τα παιδιά μας. Ήρθε. Αλλά θέλω να πω, γιατί νομίζω την αγωνία και αναζήτηση κυρίως των γονιών, γιατί έχω μιλήσει με γονιούς, ότι δεν θα πω τη φράση ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έτσι, αλλά θα πρέπει να πω ότι αφενός με την εισαγγελία από το δικό μου έχει πλήρη επίγνωση, έχει πλήρη φάκελο και έχει ενημερωθεί και το Συμβούλιο Επιμελητικών για το θέμα της τελικής απόφασης. Και κοιτάξτε, υπάρχει και το αποτελέσματο άρθρο του Συντάγματος, το 117, που λέει κάθε πολίτης οφείλει να υπερασπίζεται τον νόμο με κάθε μέσο. Έτσι. Αν φτάσουμε και στο απρό να πούμε ότι πράγματι λένε, κοιτάξτε, την έκρητη μολότο που είναι παράνομη και καπούλιο. Λοιπόν, πρώτον υπάρχει αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει τουλάχιστον στα μυαλά των ανωτάτων των δικαστών ξεκαθαρίσει το θέμα. Και δεύτερον, είναι ότι όλοι αυτοί θα έχουν όχι μόνο από τους δικηγόρους, από όλη την κοινωνία μια συμπαράσταση σε ένα θέμα το οποίο στα μάτια της κοινής νόμης, στα μάτια των δικαστών που αύριο θα δικάσουν, και εκεί θα είμαστε όλοι, είναι δικαιωμένη η περιοχή. Δεν έχει καμία σχέση με πολλά άλλα θέματα στα οποία ναι, κατά τον νόμο κοινωνικά μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά κατά τον νόμο μπορεί να έχουν άδικο. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που λέμε ότι μας βγήκαν, ότι είχαμε δίκιο, βοηθάνε πάρα πολύ και να σβηστούν οι συσκοφαντίες από την ενεργειά, αλλά και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα δικαστήρια και ιδίως σε αυτά τα νέα παιδιά που δεν πρέπει τη ζωή τους των 18 και των 20 και των 20 να την ξεκινήσουν με ένα τέτοιο βάρος. Δεν έγινε.